Κύριε Καλαντερίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλο. Να ξεκινήσουμε με αυτό, με τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και απλώς να προσθέσω κάτι στη δήλωση του κ. Γεραπετρίτη, είπε ότι το έργο θα προχωρήσει, δεν θα υποκύψουμε στην Τουρκία. Είναι σημερινές του δηλώσεις. Ναι, μπορώ να πω ότι είναι μια ευχάριστη έκπληξη η δήλωση αυτή του κ. Γεραπετρίτη, γιατί άλλα δείξαμε στην Κάσο, στο πεδίο. Πάντως να σημειώσουμε ότι η Τουρκία, το ιταλικό πλοίο έχει ξαναβγεί στα διεθνή ύδατα, εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κάσο, νομίζω 6 με 9 το μηνός έκανε έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Η Τουρκία τη φορά αυτή δεν έστειλε, ούτε έβγαλε ναύτεξ, ούτε έστειλε πλοία κοντά. Είναι μια φρεγάτα σε απόσταση 25-30 μιλίων. Να πούμε, κύριε Φιλιππακόπουλε, ότι με βάση δύο άρθρα της ΑΝΚΛΟΣ, δηλαδή της συνθήκης του Μοντέγκο Μπέι για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, λένε ξεκάθαρα ότι ακόμα και στην περίπτωση που δεχτούμε, που δεν το δεχόμαστε, ότι η περιοχή αυτή είναι θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας, δεν έχει κανένα δικαίωμα να αποτρέψει την πόντιση καλωδίων και αγωγών, που σημαίνει ότι όλο το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Τώρα, στην αλλαγή της στάσης της Τουρκίας και στην αυτοπεποίθηση που φαίνεται ότι έχει αποκτήσει πλέον ο κύριος Γεραπετρίτης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πιθανόν να έπαιξε ρόλο η αναφορά που έκανε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λευκωσία σε ομιλία που έκανε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, που είπε το έργο αυτό θα γίνει, προχωράτε, έδωσε στην ουσία μία πολιτική στήριξη, χωρίς όμως να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εγγυώνται την κατασκευή αυτού του πολύ πολύ σημαντικού έργου. Διότι πέρα από ενεργειακό, πέρα από, από οικονομικό και πολιτικό, είναι και ένα γεωπολιτικό θέμα. Ακριβώς. Να και ενωθεί η Ελλάδα με την Κύπρο, έστω και μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Άρα εκτιμάτε ότι θα προχωρήσει, έστω και με τις δυσκολίες που υπάρχουν? Ναι, πιστεύω ότι σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει πλέον βούληση, αλλά ξέρετε, έχουν οι άνθρωποι στην Κύπρο που γνωρίζουν το θέμα από την πλευρά της Λευκωσίας. Ναι, ναι. Μιλούν και για οικονομικά συμφέροντα που κινούνται στο χώρο του ΑΔΜΙΕ αλλά και ιδιωτών, και ότι αυτά είναι ίσως το μεγάλο πρόβλημα. Από τη στιγμή όμως που διαβάζω σήμερα κι εγώ ότι σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει βούληση να προχωρήσει το έργο, εκτιμώ ότι το έργο θα προχωρήσει. Μάλιστα. Να σημειώσουμε πάντως ότι η Τουρκία, πέραν της κίνησης με τα 5 πλοία εκεί στην Κάσο, σε επίπεδο δηλώσεων δεν έχει δηλώσει κάτι για το συγκεκριμένο έργο. Απλώς, κύριε Φιλιππακόπουλε, είδαμε τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας να μεταβαίνει προχτές στην Λευκωσία στα κατεχόμενα και να φέρνει στο προσκήνιο ένα υφιστάμενο σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης των κατεχομένων με την Τουρκία. Μάλιστα. Ένα σχέδιο το οποίο είναι στο ράφι προς το παρόν. Ξέρετε, έχουν ενώσει τα κατεχόμενα με τις ακτές της Κιλικίας απέναντι με το Μανάβ Γκάτ, με έναν αγωγό μεταφοράς ύδατος, νερού, από το οροσυρά του Ταύρου παίρνουν νερό και το μεταφέρουν στα κατεχόμενα. Είπε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να φέρουμε και ηλεκτρικό ρεύμα. Και ο Τατάρ είπε ότι αντί να στρώνεται καλώδιο σε εκατοντάδες μίλια και σε βάθη 5 και 6 χιλιάδων μέτρων, να το πάμε απέναντι στις μικρασιατικές ακτές που είναι μόλις 60 χιλιόμετρα η απόσταση και το βάθος της θάλασσας δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η λύση σε εισαγωγικά, την οποία δυστυχώς, εκτός από Τουρκοκύπριους και Τούρκους, υπάρχουν κάποιοι κύκλοι και στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, δεν ξέρω τι γίνεται και στην Ελλάδα, που αυτή τη λύση την προκρίνουν και την προτείνουν. Μάλιστα. Πάμε σας παρακαλώ, γιατί, για πείτε μου, τι έχει γίνει με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, της Τουρκίας? Λοιπόν, εκεί που ο Ερντογάν είχε κάνει μία ομιλία στην αποφύτηση των ανθιπολοχαγών, μία ομιλία που αναφέρθηκε και πάλι στη Γαλάζια Πατρίδα και στα δικά μας, μετά την επίσημη ορκομοσία υπήρχε μία δεύτερη άτυπη ορκομοσία εκτός προγράμματος.
Οι ανθιπολογαγοί όλοι στο σύνολό τους έβγαλαν τα ξύφη τους και όμνησαν πίστη στον Μουσταφά Κεμάλ. Ήταν ένα μήνυμα, θα έλεγε κανείς ότι ήταν ένα πραξικόπημα εναντίον του Ερντογάν αυτό. Για τρεις μέρες ο Ερντογάν δεν μίλησε για αυτό το θέμα, προσπαθούσε να ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ένα πλάκι το Υπουργείο Άμυνας και η Υπηρεσία Πληροφοριών ΜΙΘ, να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Γκιουλέν ή άλλους κύκλους του βαθέως τουρκικού κράτους, εννοώ των Κεμαλιστών, και μετά από αυτό άρχισε σταδιακά ο Ερντογάν να ξυφουλκεί εναντίον αυτών που σχεδίασαν, διότι δεν μπορεί να απολύσει όλους τους αντιπρόγραγους, αυτών που σχεδίασαν αυτό το πραξικόπημα. Και επειδή αυτή η ιστορία φτάνει μέχρι την κορυφή του Υπουργείου Αμήνες, όφιλε ο Υπουργός Άμυνας να το αποτρέψει, φέρεται ο κύριος Γκιουλέρ υπό παρέτηση. Μάλιστα. Τώρα. Να πούμε στους τηλεθεατές σας το εξής, ότι ο Ερντογάν στην ουσία δεν έχει πολιτικό αντίπαλο εν ζωή. Ο πολιτικός του αντίπαλος συνεχίζει να είναι ο Μουσταφά Κεμάλ. Είναι ο εφιάλτης του. Και αυτό δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι και προς στιγμή το πρώτο θύμα φαίνεται ότι είναι ο Υπουργός Άμυνας. Μάλιστα. Πάμε τώρα να κλείσουμε, σας παρακαλώ, με την συνάντηση της Νέας Υόρκης. Έχουν αρχίσει και συζητάνε για το ποια θα είναι η ημερομηνία, μάλλον 23 του μήνα είναι η πιθανότερη ημερομηνία. Θα είναι η έκτη συνάντηση σε λιγότερο από 2 χρόνια, κύριε Καλεντερίδη. Βλέπετε κύριε Φιλιππακόπουλε, να βγαίνει κάτω από τη συνάντηση. Θέλω να μου επιτρέψετε μία εκτροπή. Ναι. Ο Ερντογάν προχθές, μιλώντας σε ένα λύκειο θεοκρατικό, Ιμάμ Χατίπλησεσί, που είπε για την Αγία Σοφία, θα πείτε. Πέραν της Αγίας Σοφίας, είπε και άλλα πράγματα και αυτά που είπε είναι πιο σημαντικά για τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Η Αγία Σοφία φυσικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ο Ερντογάν είπε ότι η Χαμάς μάχεται και αμήνεται στη Γάζα εξ ονόματος όλων των μουσουλμανικών χωρών και πιο συγκεκριμένα εξ ονόματος της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Συρίας και της Τουρκίας. Είπε, χαρακτήρισε τον πόλεμο του Ισραήλ επεκτατικό. Αν καταλάβουν τη Γάζα, μετά θα καταλάβουν τη Δυτική Όχθη, μετά το Λίβανο και μετά θα φτάσουν μέχρι τον Τίγρη και τον Εφράτη στη χώρα μας. Και εννοεί ότι θα προσπαθήσουν να ιδρύσουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί ένα κουρδικό κράτος που θα διαμελεί στην Τουρκία. Αυτή η αναφορά του έχει πείσει κατά τα φαινόμενα τις αραβικές χώρες, ειδικά τις ενδιαφερόμενες, και γι' αυτό είχαμε την επίσκεψη του Σίση και γι' αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος στην Άγκυρα, ναι. Αλλά γι' αυτό το λόγο εκλήθη μετά από 11 ολόκληρα χρόνια ο Φιντάν στο Κάιρο, στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνεδρίου. Η Τουρκία δεν είναι αραβική χώρα. Μετά από 11 χρόνια. Γιατί πριν από 11 χρόνια ο Ερντογάν ήταν αυτός ο οποίος ηγείτο της Αραβικής Επανάστασης ως ηγετική φυσιογνωμία της μουσουλμανικής αδερφότητας που είχε ως στόχο την ανατροπή των καθεστώτων των αραβικών χωρών. Γι' αυτό τον απέκλεισαν και τώρα είναι εκεί. Θέλω να πω ότι αυτό το σκεπτικό που ανέπτυξε ο Ερντογάν φέρνει πιο κοντά μια σειρά από χώρες, μεταξύ αυτών την Αίγυπτο κυρίως, αλλά και προσπαθεί να φέρει και τη Συρία, και αυτό επηρεάζει άμεσα τα εθνικά μας συμφέροντα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Να σημειώσω όμως ότι ακριβώς επειδή υπάρχει τουρκικό στρατός στη Συριακή επικράτεια, μόλις χθες έγινε, 10ο μηνός ήταν η σύνοδος αυτή, μόλις σηκώθηκε, βγήκε στο βήμα ο Φιντάν, η αντιπροσωπεία της Συρίας αποχώρησε επιδεικτικά από την αίθουσα και με το κεφάλι ψηλά. Μάλιστα. Αυτά. Η εκτροπή που κάνατε ήταν πολύ σημαντική, όντως, γιατί εγώ δεν είχα όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Είχα αυτά που είπε για την Αγία Σοφιά στη συγκεκριμένη ομιλία, αλλά δεν είχα όλο το υπόλοιπο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε και αυτό. Οπότε πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη. Μια συνάντηση, η έκτη σε λιγότερο από 2 χρόνια. Περιμένουμε κάτι να βγει από εκεί, κύριε Καλντερίδη. Εγώ πιστεύω, κύριε Φιλιππακόπουλε, ότι τώρα πλέον όλοι κρατούν μικρό καλάθι. Ναι. Και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Ακριβώς. Και ο κύριος Γεραπετρίδης που τον άκουσα το πρωί σε αυτή τη συνέντευξη, ήταν επιφυλακτικός για το αποτέλεσμα. Θα σας πω γιατί. Εδώ οι Τούρκοι, ξέρετε, παρεξήγησαν τη στάση της Ελλάδας.
Δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα συνένεσε σε μια προσέγγιση για να επωφεληθούν και οι δύο χώρες από τα θετικά αυτής της προσέγγισης, αυτό εξελίχθη από την τουρκική πλευρά και ως υποχώρηση και ως αδυναμία. Γι' αυτό όταν ο κύριος Μητσοτάκης προχθές στην Θεσσαλονίκη, στη συνέντευξη τύπου, απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου σας, έκανε αναφορά στη γαλάζια πατρίδα και ότι εμείς εξοπλιζόμαστε δια πάν ενδεχόμενο, γιατί η Τουρκία δεν έχει αλλάξει την διεκδικητική και την επικρατική της ατζέντα, την επόμενη μέρα αυτή η αναφορά, η απλή αναφορά που δεν είχε καν ίχνος επιθετικότητας του κ. Μητσοτάκη, έγινε πρώτο θέμα στις κυριότερες τουρκικές εφημερίδες και με έναν τρόπο που δείχνει ότι οι Τούρκοι παρεξηγήθηκαν, επειδή εμείς θεωρήσαμε ότι η γαλάζια πατρίδα είναι παράνομη και πρέπει η Ελλάδα να αμυνθεί απέναντι σε αυτό το δόγμα της Τουρκίας. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πιθανότατα αυτή η διαδικασία της ελληνοτουρκικής προσέγγισης έχει εξαντλήσει τα όρια της, αυτά που ήθελε να δώσει. Προσπαθούν φυσικά κάποιοι χίγλικοι από τις δύο χώρες να επεκτείνουν τα όρια αυτής της προσέγγισης. Θεωρώ όμως ότι βρισκόμαστε ήδη στο πέρας και ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να μπει στο τραπέζι ως θετικά μέτρα που θα βοηθήσουν την προσέγγιση, και κάποια στιγμή νομοτελειακά θα σκοντάψουμε πάνω στα σοβαρά που είναι οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, που όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, γνωρίζουμε ότι δεν έχει αποσύρει καμία από τις διεκδικήσεις της Τουρκία σε αυτό το διάστημα.